Σε αυτό το βίντεο παίζουμε με τον Sanity, επαγγελματίας Έλληνας LOL παίκτη που παίζει support για την Team Fantasma. Διαλέγεις δύο lanes, αλλά βάζεις τη σειρά προτεραιότητας και στα 5. Actually, πολύ καλό αυτό. Ναι, δεν ξέρω γιατί θέλει 200 EQ για να το βάλω και στο LOL αυτό. Actually, είναι full καλό. What the fuck, θα πρέπει να το βάλω και στο LOL αυτό. Γιατί, ας πούμε, εγώ ρε φίλε, δεν θέλω να παίξω best jungle, δεν παίζω καθόλου. Θέλω να παίξω γεντικάρι, top. Και με βγάζει κάτι πίσω, κάτι mid και λέω, guys, sorry, I will dodge. Χάσαμε, πάμε next. Έρχομαι πίσω της, αλλά δεν ξέρω, έχεις ulti. Όχι, σε έχω σε 9 δευτερόλεπτα. Ω, έμειγες να... Stop it. Get some help. Όχι! Πάμε next. Εντάξει, πάμε όλα καλά. Δεν φάρει και τίποτα, όλα καλά. Ω, Evelyn! Τέχα. Evelyn, λίγα από εδώ. Item, εγώ τι μπορώ να αγοράσω πρώτο item, το ζέγγες είναι καλό, I guess. Γενικά, σου έχει και τα προτινόμενα που μην τα φοβάσαι γιατί βγαίνουν με βάση τον κόσμο. Η bottom, γιατί μπορεί να γίνει locket. Η bottom σου μπορεί να γίνει τα πάντα. Ξέρω κάτι είναι. Άρα, αν παίζουμε, γιατί είμαστε όλοι στο mid. Oh, engage enemy. I'm going, I'm on my way. On my way κι εγώ. Έκανε όλη τη μαγριά. Πίσω μας είναι ο γεια σου. Ωπα, τι. Εδώ. Ulti. Κάνω και εγώ ulti, πέτυχα κάτι, δεν έχω ιδέα τι. Double kill threat, πάμε λίγο το ενικέρι μας. Μπορείς. Προσπαθώ, δεν έχω αρκετό range. Όχι, μην πεθάνω, please, θέλω. Κι εγώ μην πεθάνω από τα golems. Γάμπα, τρίπλα. Είμαι carry legit. Όχι. Είδες, μια χαρά, μπήκες, 3 κιλάκια, easy. Καλύτερο stress στην αγορά. Nice. Είσαι το support της Team Fantasma. Αυτό είμαι. Εδώ και πόσο καιρό παίζεις στην ομάδα? Αυτό είναι το τρίτο μου split που θα είμαι στην ομάδα, είναι η αλήθεια. Παίζω από το summer, το προηγούμενο summer. Είναι ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρα ο καλύτερος οργανισμός που έχω υπάρξει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό κιόλας και είμαι και τόσο καιρό εκεί πέρα. Πήγαμε και EU Master με το team. Και φέτος τώρα αυτό το split που έρχεται, το spring, δίνει και spot στο EU Master. Που σημαίνει ότι θα είναι ένα από τα πιο τρέχαρτ split μας. Και το θέλουμε πάρα πολύ, πιστεύω όλοι. Ποιο είναι το πιο notable achievement σου? Πιστεύω σίγουρα είναι ότι περάσαμε τα group stage των qualifiers των EU Masters που παίξαμε με τους Movie Star Riders. Σίγουρα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ομάδες, τέτοιες ομάδες πιστεύω είναι πολύ μακριά σε θέμα skill level από τις ομάδες στην Ελλάδα. Και ήταν ένα πολύ καλό τεστ για μας, σίγουρα. Αλλά μας κάνανε ψηλό open, οπότε δεν ήταν και τόσο fun experience. Πώς νιώσεις που αυτή τη στιγμή παίζει ο Γιωργάκης 13 που παίζει support, ίσως με auto fill να κερδίζει εσένα που πληρώνεσαι για να παίζεις? Τι να κάνω, έχω καλύτερο ενδικάρι, τι να κάνω. Emotional damage. Τι να κάνω, δεν αντέχω άλλο. Θα πάντα καλύτερα τα κουμπιά του άλλου, τίποτα ενδικάρι. Λάχα έχει το game, δεν ξέρω για το οποίο άλλη, δεν ξέρω γιατί το έχω παίξει πολύ. Δεν κάθομαι πολύ στο κινητό. Εγώ πήρα κάτι που δεν απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη για να μπορώ να μιλάω περισσότερο. Νομίζω κάνα σε καλό wave base. Λοιπόν, guys, κάνετε σε κανόνια wave reset, σπονα tip. Αυτό ισχύει και στο LOL. Γιατί ο αντίπαλος είναι πιο δύσκολο να κάνει να το πουσάρει το wave. Άρα είναι και πιο δύσκολο να χάσει και στις CS. Δηλαδή μέχρι να το πουσάρει θα έχεις προλάβει να έρθει το wave και να πάρεις το wave. Παίρνεις το κανόνι του αντιπάλου πριν το κάνεις ή όχι? Όχι, κάνει reset πριν έρθει το κανόνι. Πριν έρθει το κανόνι. Οκ. Okay. Ο τρένο είναι ανάποδο το map. Τώρα το map είναι ανάποδο. Γενικά τώρα έχουμε τον δράκο να είναι στην πάνω από πλευρά. Πάνω. Ναι, okay. Και το χέρι από εδώ. I guess άμα το blue ήταν από εκεί κάτω, το blue θα είναι εδώ πάνω. Πάμε να κλείσει το blue. Όχι. Τι λέτε, θα το Όχι. Τα μπαμ δεν αλλάζουν. Κάτσε να πάρω το blue, Ναι, ναι, έλα, το κατεβάζω. Έρχεται ο άλλος που κάνει wall jump στον beat. Κάτσε ένα animation driven, λες και παίζουμε στα 1000 LP. Τι μου κάνουνε, ρε. Μόλις ο τύπος stress πήγε να με φάει με το redemption. Ρε, τι είναι αυτοί οι fakers. GG. Ένα V9 πάλι, ρε. Απίστευτο. Απίστευτο gameplay. Μήπως θα γίνω wall jump pro player εφόσον δεν νικάω στο competitive του LOL. Καλά πήγε, πολύ ωραίο, actually. Θα πει να παίζω και παραπάνω τώρα, μέθησες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Αχ, μ' αρέσει τα ψέματα. Όχι, αλήθεια, πέρασα full fun. Κι ας με ήταν στο πρώτο game. Όχι. Δεν φταίω, τα hooks. Τα hooks με τα ράσια. Είμαστε και δύο τέλειοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Sanity και του εύχομαι καλή χρονιά όπως και εσάς. Θα μπορέσετε να το βρείτε στο Twitter με το tag SanityLOL1 όπως επίσης και στο Instagram με το Sanity κατ' παύλα LOL.